Από την ετυμηγορία του Κοινοβουλίου που συνέρχεται εκτάκτως αύριο στις 12 το μεσημέρι να ψηφίσει το τροποποιημένο νομοσχέδιο για τις αποκρατικοποιήσεις θα εξαρτηθεί και η συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της οικονομίας του τόπου. Νωρίτερα στις 9 το πρωί το φλέγον νομοσχέδιο θα τεθεί ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών για συζήτηση. Σε διαρκή επικοινωνία με την Τρόικα βρίσκεται στο μεταξύ η κυβέρνηση εν ώψη της αυριανής συνεδρίας. Μετά και το ξεκάθαρο μήνυμα ο Λιρέν προς την Κύπρο ότι δεν παρατείνεται το χρονοδιάγραμμα της 5ης Μαρτίου και δεν πρόκειται να αποδεσμευθεί η επόμενη δόση της Δανειακής Σύμβασης, είναι ορατός ο κίνδυνος αν η Ολομέλεια επαναλάβει αυτό όπως και την προηγούμενη Πέμπτη, η Κύπρος να βρεθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και στάση πληρωμών. Οι τροπολογίες που υιοθέτησε η κυβέρνηση ικανοποίησαν το δίκο, το οποίο προτίθεται σύμφωνα με τον πρόεδρο του κόμματος να δώσει θετική ψήφο για τις αποκρατικοποιήσεις. Καλούμε την κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος να κατεβεί από το τρένο του αδέρφνιοφύτου που έχει ανεβεί όλος παραδόξως, χωρίς να κατοχυρώνονται εκείνα που έπρεπε να κατοχυρωθούν μετά την ψηφοφορία της Πέμπτης. Δεδομένη η καταψήφιση του νομοσχεδίου από το ΑΚΕΛ. Η κυβέρνηση κανονικά θα έπρεπε να ζητήσει αναβολή της συζήτησης του θέματος, να πάει πίσω στην Τρόικα, να ζητήσει να επαναδιαπραγματευτεί το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων από το Μνημόνιο και ταυτόχρονα να συζητήσει την εξέβρεση άλλων τρόπων χρηματοδότησης των αναγκών για το δημόσιο χρέος. Θετική ψήφο στο νομοσχέδιο θα δώσουν Δησί και Ευρωκό. ΕΔΕΚ, Συμμαχία Πολιτών και Οικολόγοι θα καταψηφίσουν το νομοσχέδιο. Στείνεται κομπίνα με κυβερνητική συνένεση για τους ημικρατικούς, καταγγέλει ο Γιώργος Περδίκης. Πάνε να ξεπουλήσουν κάποιοι τη δημόσια υπηρεσία, τη δημόσια περιουσία, τον πλούτο που έφτιαξε ο πολίτης με τον μόχθο του και τον ιδρώτα του, πληρώνοντας πολλές φορές και τα κρατικά μονοπόλια, έτσι, για να τα κερδίσουν, να τα αποκτήσουν σε τιμή ευκαιρίας κάποιοι από αυτούς που ευθύνονται για την καταστροφή την οικονομική της Κύπρου. Και αυτό δυστυχώς δεν περιορίζεται μέσα από τις πρόνοιες της νομοθεσίας. Την ώρα της συνεδρίας Ολομέλειας αναπόφευκτη είναι η διαμαρτυρία επηρεαζομένων. Μέχρι και την Ιστάτη καταβάλλονται προσπάθειες από πλευρά συντεχνιών να υιοθετηθεί τροπολογία που να κατοχυρώνει τα δικαιώματα των εργαζομένων μέχρι την αφυπηρέτησή τους. Ετοιμάζεται μάλιστα επιστολή προς τους δανειστές με την προειδοποίηση των μαζικών προσφυγών από εργαζομένους λόγω αντισυνταγματικότητας του νομοσχεδίου. Τις συστήνομαι ότι με αυτή την αντισυνταγματικότητα ίσως ενδεχομένως το πρόγραμμα να τεθεί σε ομοιρία. Αυτή η αδικία που γίνεται να πάρουν όλον το βάρος της αποκρατικοποίησης πρώτα οι εργαζόμενοι στη ΣΥΤΑ να αρθεί. Με ανακοινώσεις τους, οι συντεχνίες ΣΑΗ και τη ΣΥΤΑ καλούν το προσωπικό σε 3ωρη στάση εργασίας αύριο από τις 11 μέχρι και τις 2. Κάποιοι θα παραμείνουν στα κατατόπους γραφεία και άλλοι θα διαμαρτυρηθούν έξω από τη Βουλή.